Λέγει ο Κύριος, ως γάρ εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία τάφτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Μεγάλος λόγος. Όποιος με ντραπεί εμένα και τα λόγια μου σε αυτή τη γενναία την Μιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, θα τον επεσχυνθεί, θα ντροπιαστεί να ομολογήσει και εκείνος όταν θα έλθει με τη δόξα του ενώπιον των αγγέλων του ουρανού. Είναι το μεγάλο θέμα της ομολογίας. Έχουμε σκεφτεί, αγαπητοί μου, αυτό το θέμα της ομολογίας. Πόσο μεγάλο και τεράστιο είναι, νομίζω, χωρίς να είναι υπερβολή, ότι αν οι χριστιανοί είχαν κατανοήσει αυτήν την εντολή της ομολογίας του προσώπου του Χριστού και των λόγων του, ουδέποτε θα υπήρχε κρίση στον κόσμο του χριστιανισμού. Σε κάθε εποχή θα ήταν πάντοτε ανθυρή η Εκκλησία εάν οι πιστοί ομολογούσαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά τι κάνουν? Υποστέλουν το όνομα του Χριστού. Δεν το ομολογούν. Τι είναι εκείνο το οποίο τους κάνει να φοβούνται και υποστέλουν τον Λόγον του Θεού και υποστέλουν την ομολογία του προσώπου του? Είναι η εποχή των. Ο Κύριος είπε, αυτός που θα ντροπιαστεί για μένα να ομολογήσει ότι είναι χριστιανός, σε αυτή την εποχή τη Μιχαλίδα και αμαρτωλό. Αλλά δεν ήταν μόνο η εποχή του Κυρίου, είναι η κάθε εποχή. Νομίζω ότι είναι κατεξοχήν η εποχή μας. Τα γνωρίσματά της είναι ακριβώς αυτά που τότε ο Κύριος είπε για τη δική του την εποχή. Μιχαλής και αμαρτωλός. Τι θα πει Μιχαλής γενεά? Μήπως είχε η γενεά της εποχής του πολλούς μιχούς? Όχι, αγαπητοί. Σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι κατά κυριολεξίαν η εποχή μας είναι μια εποχή Μιχαλής. Διότι σε μια συντριπτική πλειονότητα άνδρες και γυναίκες καταπατούν την τιμή του γάμου των και είναι μιχοί και μιχαλίδες. Κατά κυριολεξίαν. Σε μια, θα πω άλλη μια φορά, συντριπτική πλειονότητα. Αλλά δεν είναι όμως αυτή η περίπτωση. Πάντοτε θεωρείται ο Θεός, πιο συγκεκριμένα στην Καινή Διαθήκη, γιατί και στην Παλαιά είναι, ο Χριστός, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή οι πιστοί που ευαπτίστησαν, κοιτάζουν άλλων νυμφίων, δηλαδή ερωτοτροπούν, αφού εγκαταλείπουν την πίστη στον Χριστό, ερωτοτροπούν με άλλες θεότητες, τότε αφήνουν τον νυμφίον Χριστόν. Τι είναι? Δεν είναι Μιχαλίδες αυτές οι ψυχές? Άρα λοιπόν λέγεται Μιχαλής η εποχή ως αποστάτρια από τον Χριστόν. Και γιατί λέγεται αμαρτωλός? Ως αθετούσα τους λόγους του Χριστού. Ώστε λοιπόν χαρακτηρίζεται έτσι η εποχή του Κυρίου και η εποχή μας. Και κάθε εποχή. Ως Μιχαλίδα και αμαρτωλός, επειδή αποστατεί από την πίστη και δεν ακούει τους λόγους του Χριστού, αλλά τηρεί ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Ζει όπως θέλει. Και συνεπώς ζει αμαρτωλά. Σε αυτή την εποχή, λέει ο Κύριος, όποιος ντραπεί να με ομολογήσει, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω τις έσχατες μέρες. Τώρα που εγώ είμαι χωρίς να περιβάλλομαι τη δόξα μου, τη δόξα την είχε ο Χριστός, αλλά την περιέκρυπτε,
Τότε όμως, όταν θα έλθω με τη δόξα μου, τότε βεβαίως θα τον αρνηθώ και εγώ. Αλλά θα τον αρνηθώ για τη σωτηρία. Αλλά όποιος με ντροπιαστεί τώρα που με βλέπει με το ταπεινό σχήμα της ανθρωπίνης φύσεως, χωρίς να φαίνεται η θεία μου δόξα, όποιος με ντραπεί λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Όποιος με ντραπεί εμένα και τους λόγους μου, ας προσέξουμε. Καταρχάς αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ρίξτε μια ματιά να δείτε ότι στην εποχή μας που βάλετε το πρόσωπο του Χριστού, ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση όταν ο τελευταίος άνθρωπος έχει τη δύναμη να ομολογεί την ιδεολογία την οποία έχει? Αυτή που πιστεύει, αληθινή ή ψεύτικη, ανθρώπινη ή φιλοσοφική, ό,τι θέλετε, κουτί ή έξυπνη, υποστηρίζει όμως με θάρρος και δεν τρέπεται την ιδεολογία που έχει, τι θα λέγαμε εμείς όταν σε αυτή την εποχή τη γεμάτη σύγχυση δεν θέλουμε να ομολογήσουμε το πρόσωπο του Χριστού? Βρισκόμασταν σε συντροφιές, σε κύκλους, οπουδήποτε, με άλλους ανθρώπους και ακούμε να λέγουν από τα πιο, θα λέγαμε, ευγενή αλλά βλάσφημα όμως ωστόσο λόγια, ότι ο Χριστός είναι ένας απλός σπουδαίος άνθρωπος, μέχρι το να υβρίζουν τον Κύριον και να του αποδίδουν χαρακτηρισμούς που θα κοκκίνιζε και η μαϊμού. Και εμείς κλείνουμε το στόμα μας και δεν μιλούμε. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Κάποτε ένας φιλόσοφος Γάλλος σε ένα τραπέζι, δεν θυμούμε το όνομά του, στο οποίο παρεκάθητο και ο Βολτέρος, και ο οποίος ηρωνικότατα εστρέφεται εναντίον του Χριστού, δεν τον χαιρέτησε με το χέρι, λέγοντας: ένας ο οποίος βρίζει τον Κύριόν μου, ουδέποτε θα του δώσω το χέρι μου να τον χαιρετήσω. Και ήταν σε ένα τραπέζι βασιλικό. Ναι, και εμείς δεν ομολογούμε το πρόσωπο του Χριστού. Ακούμε να συγκρίνουν το πρόσωπο του Κυρίου μας με ένα σωρό θεότητες της εποχής μας. Λέγουν ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Βούδας και η Τισέτερος. Μάλιστα τελευταία συγκρίνουν το πρόσωπο του Χριστού και με πολιτικά πρόσωπα και το βάζουν το ίδιο στην ίδια σειρά. Αποδυνατισμένος ο Ιησούς, χωρίς τη θεία του υπόσταση, τη θεία του ουσία, τίποτε. Το βάζουν στην ίδια σειρά. Και εμείς δεν μιλάμε. Δεν είμαι θα εκείνοι που θα φωνάξουμε: όχι Κύριοι, ο Ιησούς Χριστός είναι θεανθρώπινον πρόσωπον. Είναι ο αιώνιος Θεός. Βλέπεις την γεροκτήση, βλέπεις τους ανθρώπους, βλέπεις τα πάντα. Αυτά τα έκανε ο Θεός Λόγος, αυτός που ενθρώπισε, χωρίς του οποίου, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός του τρομακτικού και ασυλλήπτου αυτού σύμπαντος, μέσα στην τρομακτική του δύναμη και στην απέραντη και ασύλληπτη ισοφία του, δημιουργός αυτού του σύμπαντος, είναι αυτός που περπάτησε επάνω στη γη μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο ποιήσας τους αιώνας, ο άναρχος, ο αίδιος Θεός, ο Θεός Λόγος. Αυτός είναι που έγινε άνθρωπος και έγινε όμοιος με εμάς, πήρε από το δικό μας φύραμα. Και δεν το έκανε αυτό γιατί ξέπεσε και κατέβηκε μες στη δημιουργία του, αλλά κατέβηκε μες στη δημιουργία του για να προσλάβει τη δημιουργία του στο πρόσωπο των ανθρώπων και να την ανακαινήσει.
να την αφθαρτήσει και να την αθανατήσει. Έχουμε το θάρρος να το κάνουμε αυτό. Όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αγαπητοί μου, αλλά και πολλές φορές δυστυχώς, δυστυχέστατα, και εμείς παρασυρώμεθα στο να έχουμε λογισμούς σε σχέση με εκείνα που είπαν οι άλλοι. Γιατί? Γιατί οι σύγχρονοι χριστιανοί μας είναι αθεολόγητοι. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η σχέση που έχουν με τον Ιησού Χριστό είναι μόνον συναισθηματική. Έτσι το βρήκαν από τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Αισθάνονται ένα συναισθηματισμό. Όπως αύριο θα παντρεύονται άνθρωποι που δεν θα πιστεύουν στο μυστήριο του γάμου. Από ένα συναισθηματισμό. Από την όλη τελετή. Γιατί οι γονείς έτσι θα το θέλαν. Αυτό δεν είναι κατ' επίγνωση και κατά συνείδηση πίστης και χριστιανισμός. Αγαπητοί μου, σήμερα που ξέρουν και τα μικρά παιδιά τις ιδεολογίες απ' έξω και ανακατωτά, δεν ταιριάζει, δεν πάει, δεν είναι σωστό να αγνοούμε ποιος είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τον οποίον λατρεύουμε και είναι η ψυχή μας, είναι το παν. Η θρησκεία δεν είναι κάτι που στέκεται στο περιθώριο, πολύ δε παραπάνω, δεν είναι το όπιον του λαού. Η θρησκεία είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι η σχέση, αυτό θα πει θρησκεία, η σχέση του Θεού, του ανθρώπου με το Θεό. Αν αυτή η σχέση σκοπεί, τότε ο άνθρωπος μένει ένα κούτσουρο χωρίς νόημα στη ζωή του. Όλα τα προβλήματα μένουν άνευ απαντήσεως. Αυτό το τόσο ζωτικό θέμα, το τόσο μεγάλο, να φτάνουμε να το αγνοούμε, δεν είναι φοβερό, δεν είναι ντροπή μας. Αλλά είναι και ένας άλλος ακόμη λόγος. Ο Κύριος είπε, αυτός που θα ντροπιαστεί και δεν θα ομολογήσει το πρόσωπό μου και τους λόγους μου. Κάνει μια διάκριση ο Κύριος ανάμεσα στο πρόσωπό του και στο λόγο του. Και η διάκριση σε αυτή είναι ουσιώδης. Βέβαια στην πραγματικότητα δεν είναι ουσιώδης. Διότι ο Θεός Λόγος, το πρόσωπο ο Θεός Λόγος, που ενυνθρώπισε λέγει, ομιλεί. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε το λόγο του από το πρόσωπό του. Αλλά εδώ ο Κύριος το χωρίζει για λόγους που εμείς, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς εμείς φτάνουμε να το χωρίζουμε το πράγμα. Πώς έχει. Λέμε ότι πιστεύουμε εις τον Χριστόν, αλλά όλα εκείνα τα οποία είπε μέσα στο Ευαγγέλιο δεν τα δεχόμαστε ή ακόμα δεν έχουμε τη δύναμη να τα ομολογήσουμε. Δεν είναι τυχαίον ότι ο Κύριος δεν είπε εκείνος που θα ντροπιαστεί να πει για το λόγο μου, αλλά λέει για τους λόγους μου εις πληθυντικών αριθμών. Δεν είναι άνευ σημασία. Τι σημαίνει αυτό? Για όλους μου τους λόγους, ό,τι έχω πει. Πράγματι, ντρεπόμαστε σήμερα να υπούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι αγάπη? Δεν ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό. Γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι που περνά. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι και εγκράτεια? Ντρεπόμαστε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι και σοφροσύνη? Ντρεπόμαστε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι και παρθενία? Ντρεπόμαστε να πούμε ότι το Ευαγγέλιο είναι και θάνατος σωματικός, μαρτύριον, προκειμένου να ομολογήσει κανείς Χριστόν? Αυτά τα τελευταία τα ντρεπόμαστε. Βλέπετε πως διαφορίζουμε τους λόγους του Κυρίου, καταρχάς τους λόγους από το πρόσωπό του και ύστερα τους λόγους μεταξύ των. Υπάρχει μια φοβερή ασυνέπεια, ανακολουθία που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του. Επιτρέψατε μου να μιλάω έτσι απλό ελληνικά. Σου λέει, πιστεύω στον Χριστό. Του μιλάς για την κόλαση και τη βασιλεία του Θεού. Και σου λέει, αυτό δεν το πιστεύω. Μα ο Χριστός το είπε. Α, δεν ξέρω. Μα τότε δεν πιστεύεις στον Χριστό. Ποιος σου το είπε ότι δεν πιστεύω στον Χριστό? Μα εάν πιστεύεις στον Χριστό, θα πιστέψεις και στα λόγια του.
αυτή η ανακολουθία, το παράξενο, αυτός ο σχιζοφρενισμός, γιατί πρόκειται περί σχιζοφρενισμού, αυτή η σχάση των πραγμάτων, το χώρισμα, να δέχεσαι το ένα και να μην δέχεσαι το άλλο, που το ένα εξαρτάται από το άλλο. Είμαστε σε κατάσταση ελεηνή. Αγαπητοί μου, ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως χριστιανοί. Ας αρχίσουμε να ομολογούμε τον Χριστό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι υποκρισία να ομολογήσεις τον Χριστό. Κλειδώνουν την πίστη τους μέσα στο θησαυροφυλάκιο της καρδίας των, με πολλά κλειδιά ασφαλείας, και εκεί απ' έξω φαίνονται σαν άπιστοι. Απ' έξω φαίνονται σαν ανήθικοι, σαν παλιά άνθρωποι. Μέσα τους λέγουν, κρατάμε τον θησαυρό του Χριστού, αλλά δεν τον λέμε, γιατί όταν αρχίσουμε να μιλάμε, αυτό είναι μια υποκρισία. Είναι αληθινή υποκρισία να νομίζουμε ότι είναι υποκρισία. Διότι τι άλλο είναι υποκρισία, που από του να λέγω ότι δεν πρέπει να ομολογώ, γιατί είναι υποκρισία. Και στην πραγματικότητα καλύπτω τη δειλία μου με τον τρόπο αυτόν. Όχι, αγαπητοί μου, είναι ο καιρός που πρέπει να μιλήσουμε, να φωνάξουμε. Πηγαίνουμε σε ένα τραπέζι μνημοσύνοφο τον καιρό ή τραπέζι απλώς και έχουνε κρέας. Θα πούμε, κύριοι, δεν τρώμε κρέας. Είναι ομολογία. Ομολογία στα λόγια του Χριστού που είπε να νηστεύομαι. Είναι ομολογία. Αν πείτε, ο Χριστός είπε να νηστεύομαι κρυφά. Ναι, το είπε γιατί την εποχή εκείνη ενίστευαν φανερά για να κάνουν επίδειξη. Αλλά σήμερα δεν είναι της μόδας το θέμα της νηστείας. Και είναι θέμα, συνεπώς, ομολογίας. Αλλά μην νομίσετε, έχουμε και συνέπειες. Και το χειρότερο για μας, για μας που αθετούμε, για μας που δεν ομολογούμε, είναι εσχατολογικές οι συνέπειες. Λέει ο Κύριος, εκείνος που δεν θα με ομολογήσει, θα με ντραπεί, θα τον ντραπώ και εγώ. Πότε? Την έσχατη μέρα. Τότε, όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Τι ντροπή. Αυτές, αγαπητοί μου, είναι οι εσχατολογικές συνέπειες. Θα μείνουμε απ' έξω. Το σκεφτήκαμε αυτό? Το σκεφτήκαμε? Αν κάποιος έβριζε τον πατέρα μας και τη μάνα μας, θα κλείναμε το στόμα μας? Αν βρίζουν τον Χριστό μας, γιατί κλείνουμε το στόμα μας? Αν κάποιος τα συμφέροντα της οικογένειας μας τα επηρέαζε δυσμενώς, θα ξεσηκωνόμαστε? Τα συμφέροντα του ουρανού, τα συμφέροντα της Εκκλησίας, εάν πλήττονται, γιατί δεν μιλάμε? Γιατί απλούστατα έχουμε μοιοπία. Τα έσχατα δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Βλέπουμε το παρόν. Βλέπουμε τι θα πούν οι άνθρωποι τώρα. Αύριο. Τότε, στην κρίση, αυτό δεν το κρίνουμε, αυτό δεν το βλέπουμε. Σας είπα, έχουμε μοιοπία. Έχουμε, λοιπόν, σχιζοφρένεια. Θρησκευτική σχιζοφρένεια και μοιοπία από του να μην μπορούμε να δούμε τον τελικό σκοπό μας, τα έσχατα, εκεί που θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως, λόγο εις των Θεών. Και θα πάρουμε τον έπαινο εάν τον ομολογήσουμε. Αυτό δεν το βλέπουμε. Ω, αγαπητοί, η σημερινή αποστολική περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή αρχίζει έτσι. Έχονται σουν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού κρατώμεν της ομολογίας. Έχοντες αρχιερέα μέγα που πέρασε τους ουρανούς. Ποια από τα πρόσωπα της ιστορίας πέρασε ουρανούς? Ποια από τα πρόσωπα σπουδαία, φιλόσοφα, πολιτικά, μεγάλα μυαλά, αφευρέτες, σπουδαίοι, ποιοι πέρασαν τους ουρανούς? Έχοντες αρχιερέα μέγα που πέρασε τους ουρανούς. Αυτή η πίστη στον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού, τον μέγα αρχιερέα,
Αυτή η πίστη είναι το μέγα κεφαλαίο μας. Και λέγει λοιπόν εις την προς Εβραίους ο Απόστολος, κρατώμεν της ομολογίας. Ας κρατάμε καλά αυτή την ομολογία. Την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ο Δημιουργός του Παντός, ο Κριτής της Ιστορίας, ο Κριτής των Εσχάτων, ο αιώνιος Θεάνθρωπος, βασιλιάς ουρανού και γης, που θα κρίνει τους πάντας και τα πάντα και θα ζήσει εις τη βασιλεία του εις τους αιώνας των αιώνων.